αυτός, κύριε, να άποψουν την ψυχή του κοιμημένου δούλου Νικολάου. Στην αγαπημένη του γωνιά, από εκεί που αγναντεύει κανείς το Ηράκλειο και μυρίζει τη θάλασσα, ο Νίκος Καζαντζάκης, που δόξασε την Κρήτη και τη χώρα, αναπαύεται επί 65 έτη. Σαν σήμερα, 26 Οκτωβρίου του 1957, ο μεγάλος κριτικός στοχαστής έφυγε από τη ζωή και σήμερα, όπως κάθε χρόνο, η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη τέλεσε τρισάγιο στη μνήμη του. Είναι μια μέρα που τιμούμε τη μνήμη του, τιμούμε και με τη μνήμη του και το έργο του παράλληλα. Κάθε χρόνο τελούμε ένα τρισάγιο εδώ στον τάφο του και για αυτόν και για την Ελένη, τη σύντροφό του που είναι εδώ ενταφιασμένη. Θέλω να πω ότι η σκέψη του Νίκου Καζαντζάκη είναι διαχρονική. Αυτά που δίδαξε στον άνθρωπο, αυτά που είπε για τον άνθρωπο, να ανεβαίνει έναν ανήφορο, να ανέβει αυτόν τον ανήφορο για να καταξιώσει την ύπαρξή του, έχουν μια διαχρονική αξία. Η σκέψη του παραμένει πάντα επίκαιρη, έχει εμπνεύσει με το έργο του, με τις σκέψεις του, με την πένα του εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι ο πιο μεταφρασμένος Έλληνας λογοτέχνης. Και πραγματικά εμείς σαν Μουσείο Καζαντζάκη είμαστε υποχρεωμένοι και έχουμε το βαρύ χρέος να φροντίσουμε για τη διάδοση, τη διαφύλαξη του έργου και να το κάνουμε προστό σε όλους τους ερευνητές. Το τρισάγιο τελέστηκε σε κλίμα συγκίνησης από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο. Κοιμημένου δούλου σου Νικολάου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε συντών άρχος του Πατρί, του Παναγίου και αγαθοκίζου, ο οποίος πνεύματι. 65 χρόνια μετά το θάνατό του, η σημερινή μέρα αφιερώθηκε σε εκείνον του οποίου το πνεύμα ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο. Εκείνου που ταξιδεύει μέσω του έργου του εκατομμύρια αναγνώστες ανά την Ιφίλιο. Εκείνου που ακριβώς 65 χρόνια μετά το θάνατό του σήμερα κυκλοφορεί ένα ακόμη βιβλίο του, ένα από τα ανέκδοτα έργα του «Οδείς τον άνθρωπο», καθώς μέσα από τον «Ανήφορο», όπως ονομάζεται, ο μεγάλος Καζαντζάκης θέτει ερωτήματα που διαρχώς κατατρέχουν τον άνθρωπο και συνθέτουν τον δικό του ανήφορο. Ο ανήφορος ήταν το, πώς να το πούμε έτσι, αυτό που συμβούλευε στον άνθρωπο. Επομένως έχει μια ιδιαίτερη σημασία και ως λέξη και ως βιβλίο τώρα πια έτσι που εκδόθηκε. Η παρουσίαση αυτού του καινούριου ανέκδοτου έργου, το οποίο τώρα έχει εκδοθεί, θα γίνει στην Μυρτιά στις αρχές Νοεμβρίου, στις 7 Νοεμβρίου για την ακρίβεια.